το κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδας και ένα από τα καλύτερα διεθνώς, το ΙΤΕ, γιορτάζει φέτος 40 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στην έρευνα, την καινοτομία και την εκπαίδευση, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται στην έδρα του Ιδρύματος στο Ηράκλειο. Την χαρά του εξέφρασε ο Νεκτάριος Ταβερναράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις μεγάλες επιτυχίες του Ιδρύματος, το οποίο ακτινοβολεί διεθνώς. Είναι μεγάλη χαρά για μας να γιορτάζουμε τα 40 χρόνια από την ίδρυση του ΙΤΕ. Σε αυτά τα 40 χρόνια έχουν γίνει πολλά. Το ΙΤΕ κατάφερε να γίνει από ένα πολύ μικρό τοπικό ερευνητικό κέντρο, το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο που διαθέτει η χώρα αυτή τη στιγμή. Όχι όμως μόνο το μεγαλύτερο, αλλά και το καλύτερο. Και μάλιστα έχει πετύχει διεθνή ανταγωνιστικότητα. Πλέον το ΙΤΕ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα της Ευρώπης με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Θα σας πω ενδεικτικά ότι πάνω από τα μισά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας του ERC που έχουν έρθει στην Ελλάδα έχουν έρθει εδώ στο ΙΤΕ. Πέρα από τις ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού, παρουσιάστηκε ο πετειακός τόμος της ιστορίας του Ιδρύματος, ενώ στη συνέχεια τιμήθηκαν διατελέσαντες πρόεδροι του ΙΤΕ. Πρώτη παρουσίαση του επαιτειακού τόμου που θα περιγράφει την ιστορία του Ιδρύματος και ο οποίος ετοιμάζεται από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Θα είναι έτοιμος, νομίζω, σύντομα, αρχές της επόμενης χρονιάς για να διατεθεί. Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης αναφέρθηκε και στα σημαντικά βήματα που γίνονται από το ΙΤΕ και σε επίπεδο υποδομών, με στόχο την επιστροφή των νέων επιστημόνων από το εξωτερικό. Εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό, δημιουργώντας ένα περιβάλλον το οποίο να είναι ευνοϊκό για την επιστροφή των ανθρώπων αυτών. Στην ουσία, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές εκείνες, τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν και να κάνουν την έρευνά τους με αξιοπρέπεια και εδώ στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του ΙΤΕ επεκτείνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας μας στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιείται, συνολικού ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριακών εγκαταστάσεων που έχει έρθει στο ΙΤΕ από την ίδρυσή του. Περιλαμβάνει νέα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα και όπου υπάρχει Ινστιτούτο του ΙΤΕ. Θέλουμε να πάμε ακόμα παραπέρα, δεν επαναπαυόμαστε προφανώς στις επιτυχίες που έχουμε ήδη σημειώσει. Εξάλλου η έρευνα είναι μια συνεχής διαδικασία, ποτέ δεν σταματάει.